Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλες κινητοποίησεις στην Αργολίδα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο και την μετεγκατάσταση του παιδί στο νοσοκομείο. Τα αντικήθυρα ψάχνουν κατοίκους για να μην ερημώσουν. Πρόταση επικισμού του νησιού από χριστιανικές οικογένειες από το Λίβανο και τη Συρία εξετάζει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος Κυθύρων Στράτος Χαρχαλάκης ζωντανά στο Ιόνιο αναλύει την πρόταση και μιλά για τις δράσεις του Δήμου για την πυροπροστασία. Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες υπέγραψε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα. Πρώτη στις επιλογές των Πολωνών τουριστών που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο βρίσκεται η Ελλάδα. Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οι κορυφαίες προτιμήσεις τους. Αναρχικοί πέταξαν μπογιές στο δικαστικό Μέγαρο Πάτρας. Ξεκινούν απόψε εκδηλώσεις για το μοναδικό δρόμενο της Γιώστρας στη Ζάκυνθο με υπηκούς αγώνες. Με δύο σημαντικά θέματα που έχουν γύρει αντιδράσεις στην Αργολίδα, θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας. Δύο μεγάλες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, στις οποίες πολίτες και τοπικές αρχές ένωσαν τις φωνές τους, διεκδικώντας την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος Άργος Ναύπλιο και τη στήριξη του νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης, αντιδρώντας τη μετεγκατάσταση του παιδί στο κτίριο του νοσοκομείου. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Δημήτρη Κοστούρο, ο οποίος στήριξε και τις δύο κινητοποιήσεις. Είναι μια απόφαση που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου περίπου. Η ενδεχόμενη υποβάθμιση του νοσοκομείου Ναυπλίου αλλά και το αίτημα επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου Άργους Ναυπλίου έχουν βγάλει στο δρόμο δεκάδες κατοίκους της Αργολίδας. Σταματήσουμε τον αγώνα μας. Όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, σχεδόν 2,5 μήνες, είχαμε συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, με πολιτικά κόμματα, με συλλόγους, με σωματεία, οι οποίοι συστρατεύτηκαν και αυτοί στον αγώνα μας. Συγκέντρωση πολιτών πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της λεωφόρου Αμαλία στο Ναύπλιο για να διεκδικήσουν την επαναλειτουργία του τρένου. Που είναι μια σύγχρονη γραμμή, ανταγωνιστική γραμμή, είναι μια μεγάλη πρίκα, η οποία μπορεί να προσφέρει δρομολόγια προαστιακού τύπου. Να πούμε ότι το τρένο είναι όχι απλά απαραίτητο, είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε τον τρόπο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει πάλι το θέμα της προσβασιμότητας και της συγκοινωνίας ουσιαστικά με το κέντρο που είναι η Αθήνα. Αν μάλιστα καταφέρουμε και συνδέσουμε το τρένο με τον προαστιακό από την Κόρινθο και ουσιαστικά συνδεθούμε πλέον απευθείας με το αεροδρόμιο, τότε υπάρχει και ένα πρακτικό σοβαρό αποτέλεσμα πέραν του αισθητικού, του ρομαντικού, του συναισθηματικού, το οποίο έχουμε όλοι μας έτσι και αλλιώς. Η συγκέντρωση έγινε μετά τη συνάντηση του Υφυπουργού Μεταφορών κ. Μαυραγάνη με τοπικούς φορείς που ανέδειξε ότι η σιδηροδρομική γραμμή είναι δύσκολο να επαναλειτουργήσει λόγω κόστους. Υπάρχουν άλλα υπέροχα κτίρια, σταθμοί του ΟΣΕ που δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί στο παρελθόν, δυστυχώς, και θέλουν αρκετά εκατομμύρια επενδύσεων για να επανέλθουν στην προτεραιά κατάσταση, αν τα δούμε όλα σε μια συνέχεια από την Κόρινθο μέχρι το Ναύπλιο, και καταλαβαίνετε μέσα στην πίεση, στην δημοσιονομική, όλα μαζί δεν μπορούν να γίνουν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα του νοσοκομείου Ναυπλίου, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν μεθοδευμένη υποβάθμισή τους σε κέντρο υγείας. Τώρα έρχεται και η απρόκλητη αλλά και ύπουλη επίθεση με τη μεταστέγαση του παιδί στο χώρο του νοσοκομείου μας. Οι διοικούντες, η παροχή υπηρεσιών υγείας στο λαό, δυστυχώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο που με πρωτοβολία του Δημάρχου μας έγινε, έλαμψαν δια της απουσίας τους. Εκτός από τους εργαζόμενους, στην αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη μετατροπή του νοσοκομείου Ναυπλίου σε μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας, διαδηλώνουν και οι κάτοικοι που επισημαίνουν τη μεγάλη σημασία που έχει για την ευρύτερη περιοχή όχι μόνο η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του, αλλά και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει. Να μείνουμε σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Ναυπλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Δημήτρης Κοστούρος. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Και στις δύο αυτές κινητοποιήσεις ήσασταν στο πλευρό των πολιτών. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το θέμα της επαναλειτουργίας της συγκεκριμένης γραμμής. Ένα αίτημα λοιπόν της τοπικής κοινωνίας. Έγινε και η επίσκεψη του κυρίου Μαυραγάνη, του Υφυπουργού Μεταφορών. Τι αποκομίσατε και ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι τα επόμενα
επόμενα βήματα από εδώ και στο εξής για τη διεκδίκηση. Να πω μόνο ότι τον κύριο Μαυραγάνη δεν τον είδαμε, δεν μας ειδοποιήσανε. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο πλέον επισκέπτονται οι κυβερνώντες την περιφέρεια. Δεν θέλω να προβώ σε άλλο σχόλιο, αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος έρχεται σε μια πόλη και σε ένα δήμο, οπωσδήποτε η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κληθεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος σήμερα που ξέρει τα προβλήματα της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, καλύτερα από τον Δήμαρχο και από τον Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχατε επομένως τη δυνατότητα να μιλήσετε μαζί του για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μα φυσικά. Τι είμαστε να κάνουμε κινητοποιήσεις. Το θέμα είναι να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε ούτε για να ονειροβατούμε, ούτε απλώς για να κάνουμε κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για να λέμε να διατρανώνουμε το αγωνιστικό μας πνεύμα. Εντάξει, τελειώνει αυτό. Να πω μόνο ότι το θέμα της προσβασιμότητας και είναι τεράστιο, γιατί για μια τουριστική περιοχή όπως είναι ο Δήμος Ναυπλίων και η Αργολίδα γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο έρχονται οι επισκέπτες και η διευκόλυνσή τους είναι ίσως το σημαντικότερο. Όπως έχω ξαναπεί και θέλω να το επαναλάβω, μέσω της θαλάσσιας οδού δεν υπάρχει ακτοπλοεία. Μέσω του αέρα δεν έχουμε αεροδρόμιο. Μέσω σιδηροδρόμου δεν λειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή. Αν πούμε δε για τον οδικό άξονα, θα αναφέρουμε φυσικά τα αθάνατα δερβενάκια όπου ο Κολοκοτρώνης είχε την τεράστια αυτή επιτυχία, νίκη, τρίαμβο επί του Δράμαλη. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε γύρω στα 200 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Θεωρούμε απαραίτητη πλέον την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής σαν ανταπόκριση από τον προαστιακό της γραμμής Αθήνας-Κορίνθου. Εκεί γίνεται και όλη αυτή η κινητοποίηση μέσω της πρωτοβουλίας πολιτών, αν και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια, συνέχεια είμαστε σε μια διαδικασία με τον ΟΣΕ να μπορέσουμε να κινήσουμε λίγο τα νήματα, έτσι ώστε και με την υποστήριξη του κόσμου αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μήπως μπορέσουμε και προχωρήσουμε στην αναβίωση αυτού του υπέροχου μέσου που ταιριάζει πάρα πολύ για τις μετακινήσεις στην περιφέρεια. Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, απλά να προσθέσω ότι η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών συγκεντρώνει και υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα. Συγκεντρώνει υπογραφές, συγκεντρώνει συμφωνία συλλόγων, φορέων, δομών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας που να αντιλέγει ή να αντιδικεί με αυτή την προσπάθεια. Ξέρουμε όλοι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έτσι τη βλέπουμε. Τώρα από εδώ και στο εξής, θα επιδιώξετε κάποια επιπλέον ίσως συνάντηση κανονική αυτή τη φορά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών? Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, φυσικά πρέπει να μιλήσουμε με την κεντρική κυβέρνηση. Φυσικά σε αυτά τα πράγματα, γιατί οι αρμοδιότητες του Δήμου δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι μία μελέτη βιωσιμότητας πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει να γίνει μία καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της γραμμής, η οποία άλλοι λένε ότι είναι βανδαλισμένη και θέλει 15 εκατομμύρια, άλλοι λένε ότι είναι μια χαρά και πολύ εύκολα μπορεί να επαναλειτουργήσει. Όλα αυτά όμως θέλουν την πολιτική βούληση της επαναλειτουργίας της γραμμής. Μάλιστα. Αυτή η πολιτική βούληση πρέπει να υπάρχει κυβερνητικά, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει ο τρόπος να γίνει κάτι. Για να δούμε και την άλλη σημαντική κινητοποίηση που έγινε στο Ναύπλιο, που αφορούσε το νοσηλευτικό ίδρυμα και με την κατάσταση του παιδί στο κτίριο του νοσοκομείου. Ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση. Συμμετείχατε και εσείς και εκπρόσωποι φορέων και φυσικά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Τι ακριβώς θα σημάνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, για τις υπηρεσίες? Να ξεχωρίσω πρώτα απ' όλα ότι η μεταφορά του παιδί από εκεί που στεγάζεται αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει σε καμία διάθεση δική μας αντιδικίας. Δεν μας αφορά το αν μεταφέρεται το παιδί ή όχι. Το ότι πάει στο νοσοκομείο όμως, ή θέλει, ή προτίθεται, ή έχει είπε να το στεγάσει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μας αφορά πάρα πολύ. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες και οι δύο είναι υποστελεχωμένες. Η πρωτεύουσα δομή που λέγεται νοσοκομείο της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας, τουριστικού προορισμού, που εξυπηρετεί πάνω από 100.000 κόσμο, γιατί φτάνει μέχρι τις Πέτσες και την Ερμιονίδα και την Επίδαυρο, και μπορείτε να φανταστείτε με όλα τα υπόλοιπα, και όποιος ξέρει από τουρισμό ξέρει ότι η Μπουκ το πρώτο που ζητάνε είναι έχει νοσοκομείο εκεί που θα πάμε. Μάλιστα. Δεν τα βάζουμε όλα αυτά για να μην σας τρώω και το χρόνο. Είναι υποστελεχωμένοι. Αυτό που ζητάμε πάντα είναι να αναβαθμίσουμε
το νοσοκομείο Ναυπλίου. Έρχεται λοιπόν μια άλλη υποστελεχωμένη υπηρεσία, η οποία είναι το παιδί. Είναι τουλάχιστον 10 θέσεις γιατρών, οι οποίες δεν είναι πληρωμένες αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη δομή, και λέει θα πάμε να τη βάλουμε μέσα στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Να οριοθετηθεί και η μία χρήση και η άλλη, και μάλιστα σε σημεία όπου τώρα λειτουργούν κλινικές, χωρίς κανένα προγραμματισμό, με μία απλή ανταλλαγή χαρτιών, ξεκινήστε να πάτε στο νοσοκομείο. Λες και ξεκίνησε κάποιος να πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο για 2 μέρες. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Οτιδήποτε γίνεται στο νοσοκομείο, εμείς δεν είμαστε το Υπουργείο Υγείας, και πιστέψτε με, και εκφράζω όλους τους δημάρχους, ουδείς θέλει να ασχολείται με πράγματα άλλων. Τρέχουμε σαν τρελή για το νοσοκομείο, τρέχουμε σαν τρελή για το στρατόπεδο, τρέχουμε σαν τρελή για την εφορία, τρέχουμε σαν τρελή για τη ΔΕΗ. Φτάνει πια. Εμείς θέλουμε ένα νοσοκομείο που να δει την ελπίδα και τον ορίζοντα της αναβάθμισης των υπηρεσιών, και όχι αν παρουσιαστεί μια αποθήκη να πάμε να βάλουμε μια άλλη υπηρεσία. Δεν είναι στέγαση διοικητικών υπηρεσιών, είναι στέγαση υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα. Είναι πεντακάθαρο. Mm-hmm. Μπορεί το παιδί να αναζητήσει χώρους, να αναζητήσει τρόπους να μετεγκατασταθεί όπως αυτό νομίζει, σύμφωνα με τον τρόπο που λειτουργεί. Μάλιστα. Όμως το νοσοκομείο δεν είναι ένας χώρος που μπορεί να συστεγάσει άλλες υπηρεσίες. Mm-hmm. Ακόμα και αν είχε, που οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν έχει, και ο διοικητής με τον οποίο μιλήσαμε είπε ότι διαφωνεί με όλη αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν είχε, είναι για ιατρικό προσωπικό, είναι για νοσηλευτές, είναι για παροχή υγείας. Κύριε Δήμαρχε, μακάρι και για τα δύο θέματα να υπάρξει μια θετική έκβαση προς όφελος των πολιτών. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς δεν είναι μόνο ότι ελπίζουμε τώρα, παλεύουμε για το αυτονόητο, και όταν παλεύεις για το αυτονόητο, έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Μάλιστα. Δεν είναι ότι παλεύουμε για κάτι τρομερό ή για κάτι εξεζητημένο. Mm-hmm. Ούτε ζητήσαμε 500 κρεβάτια και 200 εντατικές στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, ούτε ζητήσαμε να έρθει το τρένο αύριο το πρωί 6 φορές την ημέρα. Τα Μάλιστα. βασικά ζητάμε. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα. Κάποιος να κοιτάξει αν έχει γίνει έργο πρόσβασης στην Αργολίδα από την Αθήνα τα τελευταία 150 χρόνια. Δεν θα βρει. Μάλιστα. Δεν θα βρει. Σημαντικά θα προβλήματα και τα δύο. Ναι. Τώρα στην κρίση πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και να είμαστε πιο έξυπνοι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά που μας δίνετε βήμα και μπορούμε και λέμε την άποψή μας. Εμείς ευχαριστούμε αλίμονο. Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα εμείς, κυρίες και κύριοι, οι υπογραφές για την ισότητα των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες έπεσαν στην πόλη της Καλαμάτας μεταξύ του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα και της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που υπεγράφει αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Νίκας κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη μεταρρύθμιση στον Καλλικράτη, υποστήριξε ότι η απλή αναλογική είναι μια προοπτική που θα φέρει καταστροφή στην αυτοδιοίκηση. Και να έχετε καλή επιτυχία στη δύσκολη αποστολή σας, διότι υπάρχουν πολλά στερεότυπα, υπάρχουν κατεστημένες αντιλήψεις. Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες υπέγραψε το πρωί της Παρασκευής στο νέο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Φωτεινής Κούβελα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο θέμα της βελτίωσης θέσης της γυναίκας, γιατί είναι ζήτημα που συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια πολιτισμένη κοινωνία, μια ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να θέτει αυτά τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε πρώτη προτεραιότητα. Η Γενική Γραμματέας ζήτησε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Καλαμάτας με γυναίκες που να έχουν θέληση και γνώσεις, και ο κύριος Νίκας δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα θα ανασυγκροτηθεί η Επιτροπή. Και σήμερα έχουμε από τη θέση της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να υπογράψει ο Δήμαρχος την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια χάρτα που απορρέει από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και για την απλή αναλογική, εκτιμώντας πως θα είναι η καταστροφή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απλή αναλογική είναι μια προοπτική που θα φέρει καταστροφή στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει. Και αυτό το νομοσχέδιο έρχεται μόνο και μόνο για λόγους κομματικούς. Εξυπηρετεί τον αυτοδιοικητικό ΣΥΡΙΖΑ.
ενδιαφέρει να έχει μια παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Περί αυτού πρόκειται. Η κυρία Κουβέλα επισκέφτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας και στις 7 το απόγευμα μίλησε στο Ιστορικό Δημαρχείο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σε εκδήλωση που αναλύθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ισότητας Φύλων 2016-2020. Μπροστά στην ερημοποίηση βρίσκεται το νησί των Αντικυθύρων και αναζητούνται τρόποι για να αυξηθεί ο πληθυσμός του. Το νησί σήμερα έχει μόνο 20 κατοίκους. Ο δήμαρχος του νησιού, Στράτος Χαρχαλάκης, σκέφτεται και την μόνιμη εγκατάσταση εκεί Ορθόδοξων Χριστιανών από το Λίβανο και τη Συρία. Αντικύθυρα που κάποτε είχαν 800 έως και 1000 κατοίκους, πλέον έχουν μείνει 20 άνθρωποι που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιβιώνουν χειμώνα-καλοκαίρι. Η συνεχής μείωση των κατοίκων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το νησί στην ερήμωση, με τις τοπικές αρχές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον ήπιο επικισμό του. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Κυθύρων και Αντικυθύρων, μελετά προσεκτικά την υλοποίηση μιας πρότασης επικισμού του νησιού από χριστιανικές οικογένειες από το Λίβανο και τη Συρία. Η επιλογή των οικογενειών χριστιανών γίνεται με το σκεπτικό ότι η κοινή θρησκεία θα βοηθήσει στην ευκολότερη ενσωμάτωσή του στην τοπική κοινωνία. Η συγκεκριμένη πρόταση θα υλοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση, στην οποία θα θέσουν το θέμα οι τοπικές αρχές, θα εγγυηθεί την τακτοποίηση κάποιων σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με την μετακόμιση των ανθρώπων αυτών στα Αντικύθυρα. Όσον αφορά την επιβίωσή του στο νησί, αυτή θα εξασφαλιστεί μέσα από την ενασχόλησή του με την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, το ψάρεμα και την παροχή κρασιού. Στόχος πλέον γίνεται το νησί να ξαναζωντανέψει, αλλά και να λυθούν βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσο και με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να συνδεθούμε με τα Κύθυρα και το δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Στράτο Χαρχαλάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τα Κύθυρα. Ερημώνουν τα Αντικύθυρα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα. Για να δούμε λοιπόν αυτή την διαφορετική πρόταση που έρχεται στο προσκήνιο με τον επικισμό του νησιού από χριστιανούς Ορθόδοξους από το Λίβανο και τη Συρία. Τι ακριβώς επεξεργάζεστε πάνω σε αυτή την πρόταση και τι ακριβώς σκέφτεστε? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πρόταση την οποία συζητάμε εδώ και αρκετούς μήνες, σε συνεργασία με την τοπική Μητρόπολη Κυθύρων και Αντικυθύρων και με άλλους φορείς. Έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιους συνδέσμους στο Λίβανο, οι οποίοι μας είπαν ότι λόγω του πολέμου στη Συρία έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και να μένουν πλέον στο Λίβανο, που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αρκετές οικογένειες ανθρώπων, χριστιανών, ορθοδόξων, οι οποίοι πριν κατοικούσαν στη Συρία αλλά λόγω του πολέμου έφυγαν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους, είναι μορφωμένοι, είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, είναι μηχανικοί, είναι χημικοί, έχουν όλες τις ειδικότητες, γιατί ξέρετε οι περιοχές αυτές είναι περιοχές πολύ υψηλού επίπεδου σε ό,τι αφορά τη μόρφωση και το επίπεδο των ανθρώπων. Ο στόχος λοιπόν είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, να εξετάσουμε τη δυνατότητα, εάν μπορούν αρχικά 4, 5 ή 6 οικογένειες αυτών των ανθρώπων να έρθουν στα Αντικύθυρα, να ενσωματωθούν στην κοινωνία σταδιακά. Και βέβαια η λογική μας δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να επιδοτούνται για να κατοικούν απλά πάνω στο νησί. Mm-hmm. Η λογική μας είναι να ενσωματωθούν σε μια παραγωγική διαδικασία. Όπως πολύ σωστά είπατε στο ρεπορτάζ που ακούσαμε πριν λίγο, το νησί αυτό είχε και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο, όχι μόνο τους 20 ανθρώπους που έχει σήμερα. Εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι πάνω από 100-120 άτομα μόνιμους κατοίκους στα Αντικύθυρα, και φυσικά πριν τη δεκαετία του 80 και πολύ πριν είχε φτάσει μέχρι και τους 800 μονίμους κατοίκους, γιατί μάλιστα, το νησί έχει σχετική επάρκεια σε νερό. Mm-hmm. Και έχει και αρκετά έφορες εκτάσεις, έφορα εδάφη. Θα μπορούσαν επομένως να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον στην πρόταση αυτή, έτσι όπως την επεξεργάζεστε, και υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για την διαμονή τους? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, έχουν διατυπωθεί μέχρι στιγμής κάποιες ενστάσεις, αντιδράσεις στο γιατί να έρθουν, για παράδειγμα, άνθρωποι εκτός συνόρων και να μην δίνονταν κάποια κίνητρα πιθανόν για να κατοικηθούν από Έλληνες? Κοιτάξτε να δείτε, σε καμία δημοκρατία δεν υπάρχει ομοφωνία σε τίποτα και για κανένα θέμα.
απόλυτη ομοφωνία δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ, ούτε καν σε μια κοινωνία 20 ανθρώπων. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Στις δημοκρατικές διαδικασίες οι πλειοψηφίες είναι εκείνες οι οποίες εν τέλει αποφασίζουν, θα έλεγα. Η κοινωνία όμως των αντικυθύρων δεν έχει αντιδράσει αρνητικά σε αυτή την προοπτική και σε αυτή την πρόταση. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι πριν 2-3 μέρες βρέθηκε στα Αντικύθυρα και ο Μητροπολίτης, αλλά και αυτός ο σύνδεσμος που έχουμε με την περιοχή του Λιβάνου, ένας ιερέας, ο πατήρ Ιάκωβος, από το Πατριαρχείο Αντιοχίας δηλαδή, οι οποίοι συζήτησαν με τους κατοίκους και δεν υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις. Οπωσδήποτε βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε εξαντλήστε πρώτα τους Έλληνες και μετά να βρούμε ξένους εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Εγώ δεν θεωρώ τους ανθρώπους αυτούς ξένους. Είναι πάρα πολλά τα κοινά που έχουμε με τους ανθρώπους από το Λίβανο και από τη Συρία. Πρέπει να ξέρετε, και φαντάζομαι θα το ξέρετε, ότι αυτές οι περιοχές έχουν κατοικηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων από ελληνικό στοιχείο. Είναι πάρα πολλά τα κατάλοιπα των αρχαίων ελληνικών πόλεων και στο Λίβανο και στη Συρία και στην Ιορδανία και στο Ισραήλ κτλ. Υπάρχουν πολλές κοινές καταβολές αυτών των ανθρώπων με το ελληνικό στοιχείο. Οπωσδήποτε αυτό που, με το θρήσκευμα, γιατί άκουσα και είδα και κάποια σχόλια στα social media, ότι μάλιστα είδα κάποια σχόλια ότι αυτή η πρόταση που έκανα εγώ είναι μέχρι και αντισυνταγματική, γιατί δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία. Δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία. Θεωρούμε όμως ότι σε μια τόσο μικρή κοινωνία πρέπει να ξεκινάμε από μια κοινή βάση. Και αυτό μάλιστα δεν μπορεί κανείς να μας το απαγορεύσει, ούτε μπορεί κανείς να επιβάλλει το αντίθετο. Με ρωτήσατε και για το πού θα μείνουμε. Ναι. Υπάρχει μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή ο Δήμος να διαθέσει 2 χώρους αρχικά για 2 οικογένειες από αυτές τις οικογένειες που δεν έχουν παιδιά, γιατί είναι και κάποιες οικογένειες που έχουν παιδιά. Γίνεται τώρα μια διαδικασία να δούμε αν υπάρχουν κάποια σπίτια στα Αντικύθρα που μπορούν να διατεθούν. Υπάρχουν όντως σπίτια και κατοικίες που δεν κατοικούνται εδώ και αρκετά χρόνια ή που οι ιδιοκτήτες τους γενικά δεν έρχονται στα Αντικύθρα, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Και δεν μπορώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρω κι εγώ καλά-καλά. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και το λέω αυτό δημοσίως, γιατί από χτες το πρωί στο Δήμο έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, μας έχουν πάρει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι μας φτάσαν στο σημείο να νομίζουν ότι εμείς κάνουμε διορισμούς αυτή τη στιγμή υπαλλήλων στα Αντικύθυρα. Mm-hmm. Μία σχέση, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το πράγμα, ούτε διορίζουμε κόσμο γενικότερα, ούτε διορίζουμε κόσμο στα Αντικύθυρα ειδικότερα. Πάντως σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που προκαλεί έτσι εντύπωση. Προκαλεί εντύπωση. Πρέπει να πούμε ότι το νησί τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια πληθυσμιακή συρρήκνωση η οποία είναι πρωτοφανής, πραγματικά πρωτοφανής. Οι 20 άνθρωποι που έχουν μείνει στα Αντικύθυρα με μαθηματική βεβαιότητα, με βάση δηλαδή τους νόμους της επιστήμης πλέον, σε 10 χρόνια από σήμερα θα είναι η μισή, αν όχι λιγότερη, είναι βέβαιο αυτό. Και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με 10 ανθρώπους ή με 12 ή με 15 ή με 20, ούτε το καράβι θα επιδοτείται διαρκώς για να πηγαίνει στα Αντικύθυρα 5 φορές την εβδομάδα, ούτε το Υπουργείο Υγείας θα πληρώνει γιατρό για 8 και για 10 ανθρώπους. Και φοβάμαι ότι εάν τώρα δεν λυθεί το θέμα ή δεν δοθεί μια προοπτική επίλυση του ζητήματος, σε μερικά χρόνια από σήμερα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Στο προβλεπτό μέλλον, το άμεσο, δηλαδή σε πολύ λίγα χρόνια, σε λιγότερα από 10 χρόνια. Θα δούμε λοιπόν τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό το θέμα. Ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, με αυτή την επαφή που έχουμε σήμερα, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στις δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος για την πυροπροστασία στα Κύθυρα και στα Αντικύθυρα, μιας και παραδώσατε τα ατομικά μέσα στους εθελοντές πρόσφατα. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας της αντιπυρικής περίοδου. Πώς βλέπετε να κυλάει τουλάχιστον η φετινή χρονιά και τι έχει γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια στο κομμάτι αυτό? Ναι, κοιτάξτε, τα Κύθυρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νησί και με πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις. Νομίζω μπορεί να συγκριθεί άνετα με τη Ζάκυνθο και όσον αφορά το δάσο, τα δάση γενικότερα. Αυτό λοιπόν γεννά αυτομάτως την ανάγκη να είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι στον τομέα της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας, αλλά και της πολιτικής προστασίας γενικότερα, γιατί η πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι όλα τα φυσικά φαινόμενα. Εμείς τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών, στον τομέα αυτό. Έχουμε προχωρήσει σε προμήθεια και τοποθέτηση και αντικατάσταση δεκάδων πυροσβεστικών κρουνών. Έχουμε συνδέσει σε όλες τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του νησιού, τα οποία είναι παραπάνω από 50,
συμβατά υδροστόμια με την πυροσβεστική, ούτως ώστε να μπορεί να πάρει νερό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ακόμα μία φάση τοποθέτησης καινούριων κρουνών και πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών καμπίνων στα πάρκινγκα, για παράδειγμα, των κυθύρων, που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ολοκληρώνουμε την πυρασφάλεια σταδιακά στα λιμάνια, γιατί τα λιμάνια έχουν ιδιαίτερες διαδικασίες πυρασφάλειας. Έχουμε δύο πυροσβεστικά οχήματα και έχουμε παραλάβει ακόμα ένα από την πυροσβεστική για τη δασοπυρόσβεση. Σήμερα παραλάβαμε για ακόμα μία φορά από τα ελληνικά πετρέλαια δωρεάν καύσιμα για τα οχήματα της πυροπροστασίας. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που κάνουν τα ελληνικά πετρέλαια σε πολλούς δήμους και μας ενισχύουν πάρα πολύ σημαντικά με, με αυτή τη δωρεά. Και πριν λίγες μέρες, όπως είπατε, επισκέφθηκε το νησί μας ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο κύριος Λαρέζος από την Τρίπολη, ο αρχιπύραρχος, μαζί με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, που υπάγονται τα κύθυρα, και τον τοπικό προϊστάμενο του κλιμακίου εδώ, και δώσαμε στους εθελοντές πυροσβέστες που είναι πιστοποιημένοι στο νησί των Κυθύρων, δώσαμε τα μέσα ατομικής προστασίας που προμηθεύθηκε ο Δήμος, που πρέπει να σας πω ότι πληρούν τις ανώτατες δυνατές προδιαγραφές παγκοσμίως. Δηλαδή, τα μέσα τα οποία προμηθευτήκαμε είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά της πυρόσβεσης. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Ήδη τώρα έχουμε παραγγείλει μια σειρά ατομικών μέσων προστασίας για την εθελοντική ομάδα διάσωσης, που όπως ξέρετε παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις αποκλεισμών σε φαράγγια, mm-hmm. σε λαγκάδια, σε δυσπρόσιτα μέρη, και κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά. Και αν ανατρέξει κανείς το δελτίο τύπου του Δήμου, γιατί είναι πάρα πολλά, θα δείτε ότι στην πυρασφάλεια και στην πολιτική προστασία τα τελευταία 2,5 χρόνια μπορώ να πω ότι είμαστε πρωτοπόροι, γιατί με λίγα μέσα και με λίγα έσοδα καταφέρνουμε να κάνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Και να καλύπτετε όλη την έκταση των νησιών. Κύριε Δήμαρχε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτήν την επικοινωνία που είχαμε, και θα δούμε βεβαίως και τις επόμενες ημέρες τι εξέλιξη θα έχει το θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα με τα αντικύθυρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, απόβαση στην Ελλάδα κάνουν σταθερά τα τελευταία χρόνια οι Πολωνοί τουρίστες, με τη χώρα μας να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό στη Μεσόγειο. Η αύξηση είναι σημαντική, και ακόμα και περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισαν σοβαρή κρίση, φέτος ανακάπτουν θεαματικά. Πρώτη στις επιλογές των Πολωνών τουριστών που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο βρίσκεται η Ελλάδα, με την αύξηση στις φετινές αφίξεις να φτάνει διψήφια ποσοστά, ακόμα και της τάξης του 100%. Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο είναι μερικές από τις κορυφαίες προτιμήσεις των Πολωνών επισκεπτών στη χώρα μας. Παρότι είχαμε μια πτώση σε 2-3 νησιά του Αιγαίου τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Κό και η Ρόδο, λόγω του μεταναστευτικού, παρόλα αυτά όμως και εκεί επανέκαψε η αγορά, και αυτή τη στιγμή όλοι οι προορισμοί τρέχουν με πρόσθετο, με πρόσημο. Τόσο η ποσοστιαία όσο και η αριθμητική αύξηση στους ελληνικούς προορισμούς είναι εντυπωσιακή. Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση στις προκρατήσεις φτάνει το 59%, στο Ηράκλειο Κρήτης το 42%, στη Ζάκυνθο το 35% και στα Χανιά το 22%. Θεαματική είναι η ποσοστιαία αύξηση σε Κό και Ρόδο με 100% και 51% αντίστοιχα. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά είναι μια βελτιωτική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οπότε και έχει σημειωθεί σημαντική πτώση λόγω των προσφυγικών ροών. Παρουσιάζονται κάποια πρόσημα πολύ μεγάλα σε Ρόδο και Κό, αλλά αυτά είναι λόγω της μεγάλης πτώσης που υπήρχε. Προορισμοί όπως η Ζάκυνθο και το Ηράκλειο της Κρήτης πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο 35% στις προκρατήσεις, θα κλείσει λίγο στο 20%. Το ενδιαφέρον των Πολωνών για την Ελλάδα είναι τεράστιο. Στα μέσα Μαΐου η χώρα μας ήταν πρώτη στις προτιμήσεις των Πολωνών επισκεπτών, σημειώνοντας αύξηση κρατήσεων της τάξης του 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κρατήσεων το 2016. Ειδικότερα η Ζάκυνθος είναι ένας προορισμός που ουδέποτε εμφάνισε μείωση στις αφίξεις από Πολωνούς τουρίστες. Σιγά σιγά το προϊόν που έχουμε, και ειδικά τα καταλήμματα, δηλαδή ξενοδόχοι οι δικοί μας μπήκαν σε μια διαδικασία να βελτιώσουν πάρα πολύ το προϊόν τους, γίναμε ανταγωνιστικοί σε παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα και η Κρήτη. Με περισσότερους από 850.000 Πολωνούς που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το 2006, οι προβλέψεις για φέτος μιλούν για μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 10-15%. Στις 341.000 διαμορφώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουρισμό το 2016, αριθμός υψηλότερος ακόμα και από τα προ-κρίσης επίπεδα το 2008 και ρεκόρ από την έναρξη της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελστάτ. Συνολικά το 2016 η απασχόληση στον τουρισμό ανήλθε στο 9,3% του συνόλου των απασχολούμενων στην χώρα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Διονύση Μπινιώρη.
Συνεχώς αυξανόμενος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουρισμό, σύμφωνα με έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελστάτ. Συγκεκριμένα, όσοι απασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο, δουλεύοντας σε τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, βρίσκουν πάντα εργασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο και λύνουν μεγάλο μέρος του οικονομικού προβλήματός τους. Σίγουρα φαίνει η θέληση εργασίας και με την κρίση που υπάρχει τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Αν δεν ήταν και ο τουρισμός, τα πράγματα θα ήταν σαφώς πιο χειρότερα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας, δουλεύει ο κόσμος. Πέρα από τα οικονομικά, σαφώς μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα, ανεβαίνει και η ψυχολογία που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ τις μέρες αυτές. Μάλιστα, όσο περνάνε τα χρόνια, το ποσοστό όσων δουλεύουν στον τουρισμό έχει ανέβει σημαντικά, αφού το 2016 η απασχόληση ανήλθε στο 9,3%, έχοντας μεγάλη αύξηση από το 3,9% το 1983 και το 7% το 2008. Ένα παράδειγμα είναι και το νησί της Ζακύνθου, όπου κάθε χρόνο πολλοί εργαζόμενοι έρχονται να δουλέψουν από άλλες περιοχές όπως την Πάτρα, τον Πύργο ή ακόμα και την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη. Ήρθα εδώ στη Ζακύνθου από την Πάτρα, όπως είπες. Βρήκα πολύ εύκολα δουλειά. Είναι πολύ ωραίο νησί, έχει πολλές ευκαιρίες. Και αυτό με έκανε να έρθω εδώ. Έχει πολλές ευκαιρίες εδώ και έρχεται πολλοί κόσμος και από την Πάτρα και από άλλα μέρη. Έχω γνωρίσει άλλους συναδέλφους εδώ που δουλεύουν. Και για τους πιο νεαρούς σε ηλικία, ο τουρισμός είναι λύση στο οικονομικό τους πρόβλημα, αφού τους προσφέρει σταθερή εργασία και έναν καλό μισθό για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Γενικά τώρα το καλοκαίρι όλοι εμείς τα παιδιά βασικά δουλεύουμε σε τουριστικά διάφορα, γιατί οι περισσότερες δουλειές τώρα το καλοκαίρι είναι για μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε πιο εύκολα στα οικονομικά τους γονείς μας και διάφορους φόρους δηλαδή που θέλουν βοήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουρισμό το 2016 ήταν ψηλότερος ακόμα και με τα προ-κρίσης επίπεδα, με τους εργαζόμενους πολλές φορές να πηγαίνουν να μείνουν σε μια τουριστική περιοχή για να δουλέψουν. Οι κρουαζιέρες έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Μόνο η πόλη του Ναυπλίου υποδέχτηκε το πρωί 2 κρουαζιερόπλια, ενώ αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τον τουρισμό μέσω της κρουαζιέρας σε ολόκληρη τη χώρα και από τα στοιχεία που διαθέτει η CLIA. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το Ναύπλιο υποδέχθηκε 2 εντυπωσιακά κρουαζιερόπλια. Το κρουαζιερόπλιο Island Sky έχει δέσει στο λιμάνι και το πολυτελέστατο Europa 2 βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του αργολικού κόλπου. Το Island Sky είναι ένα μικρό κρουαζιερόπλιο, μόλις 90,6 μέτρα. Το πλοίο διαθέτει 57 ευρύχωρες λειτουργικές και φιλικές σουίτες, επενδυμένες αποκλειστικά με ξύλο και ορίχαλκο, οι περισσότερες με μπαλκόνι και πολυτελέστατους άνετους κοινόχρηστους χώρους. Λόγω του μεγέθους του έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να επισκέπτεται και μικρά λιμάνια ή όρμους, κάτι το οποίο έκανε και στο Ναύπλιο. Το Europa 2 είναι της γερμανικής Hapag-Lloyd και χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης για τις κρουαζιέρες το λιμάνι του Πειραιά. Το Europa 2 έχει μήκος 224 μέτρα και φιλοξενεί 516 επιβάτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη CLIA, τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας, την κρουαζιέρα ως τρόπο διακοπών επέλεξαν πέρυσι 24,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 24,2 εκατομμυρίων που ήταν οι προβλέψεις. Σύμφωνα με τη CLIA, οι προβλέψεις για το 2017 δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί και άλλο και θα φτάσει τα 25,8 εκατομμύρια, κυρίως λόγω των νεότευκτων κρουαζιερόπλοιων που πέφτουν στο νερό. 9 καινούργια κρουαζιερόπλοια ανοιχτής θάλασσας και 17 για κρουαζιέρες σε ποτάμια προσθέθηκαν, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του παγκόσμιου στόλου στα 458 πλοία μεταφορικής ικανότητας 28.000 επιβατών. Ένας ακόμη λόγος της αύξησης είναι το γεγονός ότι οι τουρίστες επιλέγουν μικρότερης διάρκειας κρουαζιέρες για να πηγαίνουν περισσότερες από μία φορές. Δείτε σε λίγο. Ξεκινούν απόψε οι εκδηλώσεις για το μοναδικό δρόμενο της Γκιόστρας στη Ζάκυνθο με επικούς αγώνες. Ολοκληρώνονται οι δράσεις για τις περιβαλλοντικές ημέρες των Δήμο Ιβρώτας στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας και του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν ανεξίτηλες μπογιές στην πρόσωψη του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας κατά τη διάρκεια πορείας που έκαναν στο κέντρο της πόλης. Εξοργισμένοι με τη ζημιά που έγινε, δηλώνουν τόσο οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια, όσο και ο προϊστάμενος του εφετείου Πατρών, που καταλογίζει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάληψη αυτή και στην τοπική Ελλάς, που δεν προστάτευσε το κτίριο.
στόχος διαμαρτυρίας έγινε για μία ακόμη φορά το δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες είχε διατηρηθεί καθαρό από σπρέι και άλλες φθορές. Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, μέλη από τον αντιεξουσιαστικό χώρο πέταξαν βόμβες με χρώμα προς τα δικαστήρια, προκαλώντας αυτές τις εικόνες. Ενημερώθηκα ότι ύστερα από μια πορεία αναρχικών στους δρόμους της πόλης, πέρασαν έξω από το δικαστικό Μέγαρο και από το τέλος της πορείας κάποιος από αυτούς, περίπου 2-3 άτομα, από ένα κουτί που κρατάγανε, πετάξανε μπογιές στο δικαστικό Μέγαρο, με συνέπεια για άλλη μια φορά να γίνει στόχος. Ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ έχει γίνει στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας και σε όλη την πρόσωψή του προς τη Γούναρη. Στο παρελθόν το βλέπαμε και το χαιρόμαστε. Τώρα η εικόνα του είναι κάπως έτσι. Δείτε τι χρησιμοποίησαν χθες για να βλάψουν την πρόσωψη του δικαστικού Μεγάρου. Το καπάκι από ένα πλαστικό ποτηράκι, το οποίο ήταν γεμάτο με χρώμα και εκτοξεύθηκε σαν βόμβα προς την πρόσωψη του κτηρίου. Το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου 100 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο πραγματοποίησαν πορεία αλληλεγγύης στον αναρχικό κρατούμενο Τάσο Θεοφίλου. Η πορεία ξεκίνησε από το παράρτημα του Πανεπιστημίου, ενώ στην ουρά της βρισκόταν ομάδα ατόμων με κράνη και σακίδια. Κάποιοι κρατούσαν και πλαστικά ποτήρια, τα οποία όμως δεν περιείχαν καφέ, αλλά μαύρη και κόκκινη ανεξίτηλη μπογιά. Την Κυριακή θα πληθεί όλο το Μέγαρο και θα αποκατασταθούν οι ζημιές. Αλλά κάνουμε άλλη μια φορά έκκληση. Μέσα υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν φαντάζομαι ότι οι πορείες γίνονται κατά των εργαζομένων. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, γιατί πέρα από αυτό θίγουν και την πόλη που έγινε αγώνας, και αν δεν το γνωρίζουν να μας ρωτήσουν, για να διατηρήσουμε αυτό το Μέγαρο σε αυτή την κατάσταση που το βλέπουμε. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφετείου Πατρών Γιάννη Καταρτζόπουλο, σημαντικές ευθύνες για τους βανδαλισμούς στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας φέρει και η αστυνομία, που θα έπρεπε να παρακολουθεί την πορεία και να προστατέψει το ιστορικό αυτό κτίριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ευθύνες της αστυνομίας. Το ότι δεν το προστατεύει. Είναι αδύνατον αυτό να συνεχιστεί. Θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνουν συλλήψεις, προσαγωγές? Βεβαίως, όχι μόνο προσαγωγές. Να υπάρχουν άτομα μπροστά εδώ από το χώρο του δικαστικού Μεγάρου να προστατευτεί το δικαστικό Μέγαρο. Τι πάει να πει, βγαίνω από την πορεία και έρχομαι στο πεζοδρόμιο και πετάω μπογιές? Να μην υπάρχει ένας αστυνομικός, ένας. Αξίζει να αναφέρουμε πως θα απαιτηθούν τουλάχιστον 4.000 ευρώ για να αποκατασταθεί η όψη του δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας και να επανέλθει στην προηγούμενη καλή εικόνα. Το παγκάρι της εκκλησίας στα Πυριώτικα Ναυπλίου έβαλαν στο μάτι θρασίτατη διαρρήκτες. Οι δράστες εισήλθαν στον ιερό ναό από το παράθυρο, αφού πρώτα το παραβίασαν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διαρρήκτες χτυπούν τη συγκεκριμένη εκκλησία. Για ακόμα μια φορά μπήκε στο στόχαστρο διαρρηκτών η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Πυριώτικα Ναυπλίου. Ο ευμέριος του ναού έμεινε έκπληκτος όταν το πρωί πήγε να ανοίξει το ναό και είδε ότι είχε γίνει παραβίαση. Οι άγνωστοι δράστες άνοιξαν το πλαϊνό παράθυρο του ναού, κόβοντας τα σίδερα που είχε το παράθυρο και μπήκαν μέσα. Άνοιξαν το παγκάρι και αφαίρεσαν ό,τι χρήματα βρήκαν. Ήρθαν να καθαρίσουν εδώ την εκκλησία και δεν πιστεύαν. Και όταν μου είπαν ότι έγινε αυτό, φοβήθηκα. Το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου είναι πως είχαν πάρει δισκοπότηρα. Όταν ήρθα, είδα εδώ πέρα ότι έχουν ανοίξει το παράθυρο, έχουν λυγίσει τα κάγκελα, τα έχουν σπάσει και έχουν μπει από εδώ. Δεν μπήκαν, είδαν ότι έχουμε κλειδαριές, δεν άνοιξαν την κεντρική πόρτα, περάσανε μέσα από το παράθυρο. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η συγκεκριμένη εκκλησία μπαίνει στο στόχαστρο διαρρηκτών. Άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μία επιτυχώς και μία ανεπιτυχώς, άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν την εκκλησία. Ο πατήρ Κωνσταντίνος πιστεύει ότι δεν πρόκειται για εργοκατοίκων της περιοχής, αλλά για άτομα τα οποία είναι απελπισμένα και προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να βρουν χρήματα. Εδώ την εκκλησία την έχουμε σαν παιδί μας. Είχαμε κάποιο φόβο. Ο φόβος μου ήταν μήπως, επειδή έχουμε και ένα άλλο παρεκκλήσιο στον Άγιο Αντώνιο, μήπως από εκεί, τίποτε, επειδή είναι ερημικές οι περιοχές, μήπως από εκεί. Εδώ είναι κόσμος και λέμε ότι θα είναι αποτρεπτικό. Τώρα πλέον έχουμε βάλει και φώτα. Είναι εδώ, έχουν ανοίξει και μια ταβέρνα. Ότι πάντοτε έχουν το νου τους. Αλλά προφανώς έγινε κάποια ώρα το βράδυ, ξημερώματα, που δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι θα υπάρχει αυτός ο θόρυβος, θα είναι από διάρρηξη. Μάλιστα, στο στόχαστρο Ιερόσιλον είχε μπει στο παρελθόν και το νεκροταφείο της περιοχής, καθώς άγνωστοι είχαν ανοίξει τάφους προκειμένου να βρουν χρυσαφικά από τους νεκρούς. Και να αλλάξουμε θέμα, ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα οι κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προς το Δήμο Καλαμάτας. Στο στόχαστρο του Δήμου είναι 74 αφημοί φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν οφειλές που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Για να δούμε τι ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή για το θέμα. Ο Γιάννης Συνάπης έχει τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Γεωργία. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στάνης Ηλιόπλος, ο οποίος είπε ότι οι κατασχέσεις αποφασίστηκαν σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο και τη Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας. Αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλαδή φορολογούμενους, δημότες Καλαμάτας ή εταιρείας, που οφείλουν στο Δήμο πάνω από 20.000 ευρώ. Και όπως είπες, οι μεγαλοφιλέτες αυτοί είναι μόλις 74 άτομα ή εταιρείες που οφείλουν πάνω από το 50% της συνολικής οφειλής στο Δήμο Καλαμάτας. Οφείλουν δηλαδή 7,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 14 που κάνει να λαβαίνει ο Δήμος Καλαμάτας. Ο κύριος Ηλιόπλος επισήμανε ότι αφού προηγηθεί έρευνα από το Δήμο θα πραγματοποιηθούν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε ακίνητη περιουσία. Τα μέτρα αφορούν σε πρώτη φάση κυρίως περιπτώσεις που έχουν τον κίνδυνο της παραγραφής. Ο κύριος Ηλιόπλος ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθεί η αποστολή των 28.000 ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες του Δήμου και απίθυνε έκκληση κάλεσμα σε όλους αυτούς που χρωστούν να σπεύσουν στο Δήμο Καλαμάτας να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να αποφευθεί αυτή η εφαρμογή των δυσάρεστων μέτρων. Μάλιστα, Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Αργολίδα. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκει χρηματικό ποσό στο δρόμο και το παραδίδει στην αστυνομία. Ο λόγος για εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ναυπλίων που βρέθηκε μπροστά σε 800 ευρώ, τα οποία ωστόσο δεν σκέφτηκε στιγμή να κρατήσει, τα παρέδωσε στην αστυνομία και τελικά επιστράφηκαν σε γυναίκα συνταξιούχο που τα είχε χάσει από μια προσεξία. Το Διόλουεφ καταφρόνει το ποσό των 800 ευρώ βρήκε την Πέμπτη ο υπάλληλος του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιαίων Δημήτρης Γεραμάνης και δεν σκέφτηκε στιγμή να το κρατήσει. Πήγα να πλύνω την πλατεία της Αγίας Τριάδας. Και εκεί που έπλαινα βρήκα 800 ευρώ. Κάτω πεταμένα. Ήταν σκορπισμένα. Και τι έκανες? Τα μάζεψα και πήρα τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Αγίας Τριάδος Μηδέας. Ο Δημήτρης Γεραμάνης καθάριζε τον υπαίθριο χώρο στην πλατεία του χωριού και ξαφνικά είδε μπροστά του διασκορπισμένα τα χρήματα. Αμέσως ενημέρωσε τον προϊστάμενο του, αντιδήμαρχο Ναυπλιαίων Σταύρο Γαβρίλο, και μαζί πήγαν και παρέδωσαν τα χρήματα στην αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας στο Ναύπλιο. Ο αντιδήμαρχος μου είπε να πάμε στην αστυνομία. Έτσι λοιπόν, ήρθαμε και τα παραδώσαμε. Τα χρήματα διαπιστώθηκε πως ανήκαν σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, κάτοικο του χωριού, και αφορούσαν στη σύνταξή της που μόλις είχε πάρει και από απροσεξία τα χρήματα της έπεσαν. Έχω βρει άλλα δύο πορτοφόλια. Και δεν έχεις παραδώσει και τα κοινά? Ναι. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ίδιος υπάλληλος στο παρελθόν έχει βρει άλλες δύο φορές χρήματα μέσα σε πορτοφόλι και τα παρέδωσε και τότε στην αστυνομία. Ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτρης Κοστούρος, μόλις έμαθε το περιστατικό, συνεχάρει τον υπάλληλο και δήλωσε πως θα τιμηθεί για την τιμιότητά του. Και να αλλάξουμε θέμα, ολοκληρώνονται σήμερα οι περιβαλλοντικές δράσεις που διοργάνωσε το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα, στο πλαίσιο του θεσμού της Πράσινης Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Τελευταία εκδήλωση ήταν η ημερίδα Το Περιβάλλον Μέσα από τα Μάτια των Παιδιών που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη βιοκλιματική πλατεία Πηγών στη Σκάλα. Να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη, να μας πει περισσότερα για αυτές τις δράσεις. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όπου ο Δήμος Ευρώτα σε συνεργασία με το Κύτταρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων δημιούργησε δραστηριότητες που αφορούσαν το περιβάλλον. Στόχος μας και σκοπός μας είναι η διασύνδεση της ευαισθητοποίησης του περιβάλλοντος με τους νέους ανθρώπους για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε τα μηνύματα τα οποία θέλουμε και που ουσιαστικά μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το μέλλον των ίδιων των παιδιών αλλά και τις βασικές βάσεις που θέλουμε να δώσουμε σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως επίσης και του νερού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μηνύματα που δίνετε στα παιδιά μέσα από αυτές τις δράσεις που γίνονται εδώ και μία εβδομάδα. Είστε ικανοποιημένος από την συμμετοχή? Θεωρώ ότι με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών δημιουργήσαμε για πρώτη φορά φέτος μία προϋπόθεση η οποία θα είναι μία παρακαταθήκη για το μέλλον, για το μέλλον των ίδιων των παιδιών που θα κινηθούν με αυτόν τον τρόπο για να δημιουργήσουν την επόμενη χρονιά
ένα νέο δεδομένο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των, τη διαχείριση των, του περιβάλλοντος. Κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι ότι ο χώρος που επιλέξατε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήταν τυχαίος. Μια βιοκλιματική πλατεία στη Σκάλα, η οποία ολοκληρώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Νομίζω ότι κάτι σηματοδοτεί και αυτό. Σηματοδοτεί βεβαίως, σηματοδοτεί μια νέα στροφή του ανθρώπινου δυναμικού, των νέων ανθρώπων, σε μια διαχείριση, όπως είπα και προηγουμένως, του περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει να είναι προσφυλής τόσο στον πολιτισμό, όσο και στις διαδικασίες της περιβαλλοντικής διερεύνησης από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει επιτέλους να δώσουν το δικό τους στίγμα στο αύριο και στο μέλλον της χώρας μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στην Πράσινη Εβδομάδα. Τα είδαμε μέσα και όλες αυτές τις εκδηλώσεις από τον Εικονολήπτη μας, τον Τάκη τον Κούρο, στην Λακωνία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε ο θεσμός των κινητών αστυνομικών μονάδων της Ελλάς και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για μια συμπληρωματική εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης, το οποίο αποδεικνύει την έμπρακτη αστυνομική παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο θεσμός των κινητών αστυνομικών μονάδων συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας στις 4 διευθύνσεις αστυνομίας της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας ουσιαστικές επιτόπιες αστυνομικές υπηρεσίες στους πολίτες και κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας. Ως ελληνική αστυνομία, έχουμε κινητές αστυνομικές μονάδες τόσο στην Αχαΐα όσο και στην Ηλία, την Αιτωλία και την Ακαρνανία. Πρόκειται για πραγματικά μια καινοτόμο ιδέα της ελληνικής αστυνομίας, για την οποία πρώτη φορά, ίσως στα ελληνικά χρονικά, η ελληνική αστυνομία μεταβαίνει μόνη της στον πολίτη και κυρίως στον πολίτη από μακρυσμένων περιοχών. 1.500 πολίτες αλλά και 200 τοπικοί φορείς έχουν επισκεφτεί τις κινητές αστυνομικές μονάδες, έχουν συζητήσει με τους αστυνομικούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν λάβει πληροφορίες, λύσεις και συμβουλές για τα ζητήματα αυτά. Η κινητή αστυνομική μονάδα ουσιαστικά είναι ένα κινητό αστυνομικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από 3 ενστόλους αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από την τάξη, την ασφάλεια και την τροχέα, γνωρίζουν όλο το φάσμα των αστυνομικών αδικημάτων. Σκοπός των κινητών αστυνομικών μονάδων είναι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, μεταβαίνοντας κοντά τους σε προγραμματισμένο χρόνο, ο οποίος ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία βάση και δημοσιοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι υπηρεσίες είναι αυτές από ένα απλό γνήσιο υπογραφής έως την υποβολή μήνυσης, έως τις συμβουλές για το πώς μπορούμε να βγάλουμε ταυτότητα, πώς μπορούμε να βγάλουμε διαβατήριο, την ενημέρωση για την νομοθεσία. Η κινητή αστυνομική μονάδα αποτελείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και στελεχώνεται από 3 ένστολους αστυνομικούς, οι οποίοι ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη στενότερη συνεργασία μαζί τους και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και μεταφερόμαστε στη Ζάκυνθο, όπου απόψε ξεκίνησαν οι τρίμερες εκδηλώσεις για ένα μοναδικό δρόμενο υπηκών αγώνων, την Κιόστρα. Να συνδεθούμε με την πλατεία Σολομού και τη συνάδελφο Βιβί Κωνσταντινίδου. Μαζί της είναι και ο κύριος Τάσος Στραβόλεμος, μέλος του Σωματείου Κιόστρα Τζάντε. Καλησπέρα, Βιβί, καλησπέρα, κύριε Στραβόλεμε. Καλησπέρα, Γεωργία, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην πλατεία Σολομού, στη Ζάκυνθο. Βιβί, αν μας ακούς λίγο με το μικρόφωνο, κάτι συμβαίνει, αν μπορείς να το μετακινήσεις, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Είμαστε καλά τώρα. Πολύ καλύτερα, βεβαίως, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο, πλατεία Σολομού, όπου πραγματοποιείται το δρόμενο Κιόστρα Τζάντε. Έχουμε καλεσμένες αντιπροσωπείες εδώ από την Τσεχία, την Ιταλία και το Σαν Μαρίνο. Σήμερα είναι η μέρα της έναρξης, όπου έκαναν την παρέλαση οι αντιπροσωπείες από το κτίριο του διοικητηρίου μέχρι εδώ την πλατεία. Παρουσιάστηκαν όλες τις αντιπροσωπείες στο κοινό, έγινε η ανάσταση των εθνικών ύμνων. Μαζί μας έχουμε το μέλος του Σωματείου Κιόστρα Τζάντε, κύριο Τάσο Στραβόλεμο, ο οποίος θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια Ευχαριστώ πολύ για την προβολή του δρόμενου μας από το τηλεοπτικό κανάλι. Να προσθέσω μόνο ότι οι αντιπροσωπείες είναι και από τα 7 Ιούνιου, από τα υπόλοιπα 7 Ιούνιου. Μας θυμούν κάθε χρόνο. Δεν το έχουμε τη χαρά και πάλι να παριστάμεθα την πρίμερη εκδήλωση του Σπιόντα Ζάντε, που είναι ένα έργο που έρχεται στην ιστορική του καταγωγή από την εποχή και είναι ένα αντικό δρόμενο.
οι οποίοι μέσω αυτού μας παρέχει τη δυνατότητα να αναπτώσουμε και να αναδείξουμε τα παλιά ιστορικά συναντούκια μας, την ιστορία μας, να προβάλλουμε την ιστορία μας στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ένας ωραίος και κόσμιος τρόπος για να μπορέσουμε να δείξουμε μπρος τους και στην υπολυμπλάδα και στο εξωτερικό την αξία της πολιτιστικής κοινωνίας της Αγγής. Και όσο σε αυτό νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος προσδεκτής του πολιτικού μας εξωτερικού. Βιβί, να δούμε λίγο και το πρόγραμμα και πότε κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, έτσι, γιατί μόλις ξεκίνησαν. Να πούμε με πολύ συντομία πιο ακριβώς, πολύ σωστικά το πρόγραμμα για την αυριανή και την μεθαυριανή μέρα και πότε είναι το χαρακτηριστικότερο που θα δούμε αύριο και την Κυριακή. Πότε είναι η κορύφωση του δρόμου. Αύριο θα γίνει η πομπή όλων των πεζοπόρων τμήματων, των τυμπανιστών και θα τελεστεί το αγώνισμα της παιδικής κιόστρας. Δεν θα γίνει έτσι το αγώνισμα. Την Κυριακή όμως θα ολοκληρωθεί η εορταστική τριμερή εκδήλωση με την πομπή των πεζοπόρων τμήματων των τυμπανιστών και των υπαίων, οι οποίοι θα αγωνιστούν το υπηκό αγώνισμα της κιόστρας. Την Κυριακή όμως θα τελειώσει και η διαδικασία του δρόμενου αυτού. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο εδώ στη Ζάκη να παρακολουθήσει αυτό το θαυμάσιο έθιμο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ξεχωριστό πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στραβόλυμο και εσένα, Βιβί, διότι πάρα πολλοί κόσμος, όπως είπαμε, θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά αυτό το δρόμενο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Ο Δήμος Πατρέων χρησιμοποιεί στο μέγιστο το έμψυχο δυναμικό του, καταφέροντας παράλληλα να πετύχει η οικονομία και για τα ταμεία του. Οκταμινίτες συμβασιούχοι και μόνιμοι εργαζόμενοι στον τομέα πρασίνου καθαρίζουν και καλοποιούν το δασίλειο. Οι εργασίες για τις οποίες στο παρελθόν έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ σε εργολάβους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο καθαρισμός του δασιλείου της Πάτρας από συνεργεία του Δήμου Πατρέων. Φέτος, αξιοποιώντας και τους εργαζόμενους με οκτάμινες συμβάσεις, πράγμα που δεικνύει έμπραχτα τι διαφορά θα είχαμε αν ο Δήμος είχε προσωπικό, προχωράμε στον καθαρισμό. Η φετινή εξέλιξη, η οποία εμπλέκει αποκλειστικά τον τομέα πρασίνου του Δήμου της Πάτρας στις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού του δασιλείου, εξοικονομεί στα ταμεία του Δήμου τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου Ανδρέα Αντωνόπουλο. Εδώ καθαρίζουμε το δασίλειο για τυχόν φωτιές και προσπαθούμε να φτιάξουμε και λίγο την εικόνα του δασιλείου. Τα κλαριά, αυτά που είναι επικίνδυνα για τον ΚΟΚ, να μην βγαίνουν στους δρόμους. Οκταμινίτες συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων μαζί με μόνιμους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας κάνουν εργασίες καθαρισμού στο δασίλειο της Πάτρας. Κάτι που εξασφαλίζει και την πυρασφάλεια στην περιοχή. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Δήμο Πατρέων ήταν εκεί και σήμερα σε μία ακόμη επιχείρηση καθαρισμού και καλοπισμού του χώρου, δηλώνοντας με την εργασία τους την ουσιαστική και κυρίως οικονομική συμβολή τους στις ανάγκες που ανατακτά διαστήματα προκύπτουν στην πόλη. Έχουμε αναλάβει να το καθαρίσουμε όλο. Για τυχόν πυρκαγιές και διάφορα πράγματα κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά, όπως βλέπετε και εσείς. Είναι σκληρή δουλειά, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει υψόμετρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και είναι δύσκολο πάρα πολύ. Είστε συμβασιούχος. Συμβασιούχος στο οκτάμινο. Εκεί κάθε χρόνο γύρω στα 400 χιλιάδικα πάνω κάτω, επί χρόνια ολόκληρα, για τον καθαρισμό. Ανάλογα κάθε φορά, μπορεί να ήταν λιγότερα, μπορεί να ήταν περισσότερα. Πάντως έχουν δοθεί για την καθαρισμό του δασιλείου τα τελευταία 10 χρόνια 15 εκατομμύρια. Αξίζει να αναφέρουμε πως τις εργασίες καθαρισμού του δασιλείου προσφέρουν την εργασία τους και στο επίπεδο που τους επιτρέπεται και εθελοντές, οι οποίοι βοηθούν στην κοπή και τη μεταφορά ξερών χόρτων και κλαδιών. Για να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Τρίπολης έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον σύλλογο να τσεκάρει διάφορες περιπτώσεις για την ενίσχυσή του. Μία από αυτές είναι και ο μέσος του ατρωμίτου Μάρτιν Τόνς, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα της Super League. Οι Αρκάδες περιμένουν αν ο παίκτης πάρει την ελευθερία του από την ομάδα του Περιστερίου για να κινηθούν να τον αποκτήσουν. Φυσικά στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που εξετάζει ο προπονητής Στάικος Βεργέτης.
χωρίς να ικανοποιήσουν ιδιαίτερα με την παρουσία τους ο Βιτάλι Ιβάνκο και ο Άλμπερτ Μπρους αποχωρούν από τον Παναγιάλιο. Οι μελανόλευκοι δεν επιθυμούν να διατηρήσουν τους ποδοσφαιριστές στο έμψυχο δυναμικό τους, αφού κοιτάζουν να προωθήσουν και κάποια πιο νεαρά παιδιά στην πρώτη ομάδα που μπορούν να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του Παναγιάλιου έδωσε συγχαρητήρια στον πρώην προπονητή Λεωνίδα Βόκολο, ο οποίος προσλήφθηκε από την Σπάρτα Πράγας. Αρχίζει το Σάββατο ο 22ος γύρος της Κυπαρισίας που διοργανώνει ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας. Ο αγώνας δρόμου θα έχει αφετηρία αλλά και τερματισμό την κεντρική πλατεία Κυπαρισίας και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για όποιον θέλει να τρέξει. Να σημειώσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν αγώνες 1.000 μέτρων για παιδιά δημοτικών σχολείων, 4 χιλιόμετρων για παιδιά γυμνασίου λυκείου όπως και για ενήλικες και βετεράνους, ενώ ξεχωρίζει και η διαδρομή 10 χιλιόμετρων για αθλητές από 18 ετών και πάνω. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δυναμικού βαθίσματος 5 χιλιόμετρων για όλες τις ηλικίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, η εκπομπή Σκέψου διαφορετικά με τον Γεράσιμο Φετσιάν. Στις 10, People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο. Και στις 11, η εκπομπή Επιπαντός, η οποία είναι αφιερωμένη στο Διεθνές Συνέδριο για την Υγεία και τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, και ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Τανίτσας μιλούν στην Ατάσα Πατρινού για τον ιατρικό τουρισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα του Δήμου Ιθάκης. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο YouTube στο κανάλι του Ιόνιαν TV. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.